Ερήτη Θεόδωρος, πρόεδρος της Άμεσας Συνολικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας της πόλης, είναι πολλά και μεγάλα. Παντού και πάντα ακούμε ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι πάνω απ' όλα και ενδιαφέρονται άπαντες, αλλά εμείς θέλουμε ουσιαστική στήριξη και θωράκιση του αστυνομικού. Με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό στην πόλη, με τον πυροβολισμό από τον αστυνομικό της Δίας και τον Ρωμά, έχουμε ζητήσει να τοποθετηθούν κάμερες στους αστυνομικούς, να μας ενισχύσουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό όπως συμβαίνει σε άλλα προηγμένα κράτη και σε σύγχρονες αστυνομίες, να μας δώσουν τα πλέγματα κινητοποίησης, νέα οχήματα όπου δυστυχώς από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ενίσχυση με οχήματα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Και γενικότερα θα πρέπει να επέλθει η αξιοκρατία και η διαφάνεια σε όλους τους οριζοντίως σε όλη την ελληνική αστυνομία και στις μεταθέσεις και στις κρίσεις και στις αποσπάσεις και σε όλα τα ζητήματα, διότι εμείς είμαστε αυτοί που εκπροσωπούμε τον νόμο και θα πρέπει πρώτα απ' όλα η αστυνομία να λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα έχουμε αναδείξει πολύ λίγες φορές. 5.000 αστυνομικοί το χρόνο φυλάνε ανήλικα, διότι δεν υπάρχει εγκαταλειμμένα και τυποποιημένα, διότι δεν υπάρχει μια κοινωνική δημόσια δομή. Φυλάμε ακόμα τα εμβόλια, φυλάμε επισήμους, φυλάμε διάφορους, πολλούς και διάφορους, και δυστυχώς έχουν μείνει ελάχιστα αστυνομικοί για την ασφάλεια του πολίτη. Είχαμε ακούσει ότι οι πολίτες θα βλέπουν κάθε 15 λεπτά αστυνομικούς της γειτονιάς τους και θεωρώ ότι δεν βλέπουν ούτε κάθε 15 ώρες αστυνομικούς της γειτονιάς τους. Οπότε εμείς θέλουμε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας, να ενισχυθεί η προληπτική αστυνόμευση, γιατί αυτός είναι ο βασικός ρόλος μας, να είμαστε δίπλα στον πολίτη και. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό και αυτό που ζητήσαμε είναι να ενισχυθούν οι μάχημες επιχειρησιακές ομάδες και να υπάρχει ανανέωση του προσωπικού, διότι η Αθήνα έχει το βασικό πρόβλημα, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει τις ίδιες μονάδες και τις ίδιες επιχειρησιακές ομάδες που χρειάζονται ανανέωση. Το να, με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει, το να υπάρχουν αστυνομικοί 45 και 50 χρονών σε επιχειρησιακές ομάδες δεν είναι κακό, αλλά χρειάζεται και ανανέωση. Χρειάζεται νέο προσωπικό, ώστε να υπάρχει αυτός ο συγκερασμός νέων και παλιών αστυνομικών, ώστε να επέλθει το αποθυμητό αποτέλεσμα. Το να έρθει μία ενίσχυση, 100, 200, η νυν κυβέρνηση από το 2019 μας έχει ενισχύσει με μεταθέσεις με 400 αστυνομικούς. Το θέμα είναι να πηγαίνουν οι αστυνομικοί εκεί που πρέπει και όχι εκεί που βολεύει τον καθένα. Γι' αυτό λέμε αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα. Θέσαμε ξανά το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είμαστε κάθετα ενάντια της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ο θεσμός έχει ξεκάθαρα αποτύχει, το έχουμε πει σε όλα τα ζητήματα. Το μόνο που έχει μείνει είναι οι δημιουργίες να φυλάνε ένα άδειο κτίριο και 5 τουρνικέ. Θα πρέπει να αποσυρθούν οι δυνάμεις, γιατί πάνω απ' όλα και τα δικά μας παιδιά και οι αστυνομικοί είναι στα πανεπιστήμια και δεν θεωρούμε ότι με κράνη και ασπίδες μπορεί να μιλάμε για εκπαίδευση. Για τον εξοπλισμό, τι σας απάντησε ο Υπουργός? Είπατε για περιπολικά τα οποία είναι του 2019. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και μέσω του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε δεν είδαμε να υπάρχει κάποια ενίσχυση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Κοιτάξτε, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει ανανέωση του στόλου της ελληνικής αστυνομίας και δεν μιλάμε μόνο για τα περιπολικά και τις μηχανές. Η ομάδα Δίας ιδρύθηκε το 2010 και ακόμα δεν έχει έρθει καινούργια μηχανή μέσω κρατικού προϋπολογισμού, αλλά είναι και τα ζητήματα των δημιουργιών με τα λεωφορεία των 30 ετία που μένουν στον δρόμο, των μεταγωγικών που κάνουν μεταγωγές ανθρώπων που μένουν στον δρόμο και καίγονται περιπολικά και μεταγωγικά στον δρόμο. Οπότε είναι πολλά τα ζητήματα και θέλουν σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακά τεχνάγματα.